Ω, Καρλίτο. Τι κάνεις? Δίκον. Τι βλέπεις εδώ? Φετικό. Εδώ βλέπω το πρώτο τρακτέρ του θείου. Ήταν από τα εξελιγμένα μοντέλα. Α, το έχεις πάρει τόσο πολύ. Τότε για την εποχή. Μοιάζει λίγο σαν του Κινέζου το άσπρο, ε. Μοιάζει. Μάγκε, είπαμε... από εκεί ξεκινήσαν όλα. Εκεί ξεκινήσαν να βγαίνουν τα λεφτά. Και είπαμε για τον Κινέζο. Πού είναι ο Κινέζο? Εδώ είναι το πρώτο. Έχει περάσει μια εβδομάδα. Έξω τα δέντρα λογικά θα είναι μεγαλωμένα. Και από ό,τι είχε πει ότι αυτό θα κάνει όλη τη δουλειά. Σωστά. Ναι, αλλά τηλέφωνο. Τι. Δεν με έχει πάρει. Πάρω τον εσύ. Αμίρ, να βάψουμε τη Λαμπορκίνη σήμερα. Έχω κάτι σπρέι. Όχι. Του πάω για βάψιμο επαγγελματικό. Οκ, sorry. Αξί. Ναι. Όταν την πουλήσω, τη βάφουμε. Αφεντικό, τίποτα. Δεν του σηκώνει, μαγκές. Τσέχει γραμμένο. Του πληρώνει νίκια. Πάνε στα πάντα και εσύ. Έλα, πού είστε! Γεια σα, παιδιά! Ωραία, παιχτούρα! Γι' αυτό δεν το σηκώνε, ρε μάγκες. Μάγκες, εντάξει, αφεντικό, δίπλα ήμουν. Α, σου σηκώσει το τηλέφωνο, να σου κάνει το τσάπα. Καλά έκανε. Πού είσαι, ρε Χάιρεφτε, μια εβδομάδα. Πήγα διακοπούλε, πήγα διακοπούλε. Μαλβίδε. Για λέξω να δει τι μαλβίδε πάνω. Κοίτα, έλα να δει χρωματάκι. Κοίτα, έλα χρωματάκι εδώ που έχω πάρει. Πιο καλό ήταν το ταμείο. Κοίτα, χρωματάκι και έλα να δει τι σε περιμένει εδώ να δει. Διακοπέ, καλέ για το μωρό δεν πήρε άδεια. Τι διακοπέ. Άκου να σου ναι, πω. Ναι, για το μωρό πήρα άδεια για να πάμε διακοπέ για το μωρό, ρε αφεντικό. Τι λέρε, πλάκα μα κάνει τώρα. Εμεί έχουμε στάξει εδώ πέρα μια εβδομάδα. Α, θα τα πάρω στο κρανίο, ρε. Εγώ στο είπα ξεκάθαρα. Παίρνω άδεια για το μωρό και πήγα διακοπέ στο μωρό. Θα πάρω στο κρανίο τώρα. Ωραία, κάτσε να του πω λίγο κάτι. Περίμενε λίγο, αφεντικό. Πες του. Ζητάω. Έλα, Ταμίρ. Είπες πήρες χρωματάκι, ε. Πήρα χρωματάκι. Α, Ταμίρ, θα γίνει τώρα με τα δέντρα που θα κόβει όλα αυτά. Τι είναι αυτά. Ταμίρ, χρωματάκι. Σου αρέσει το χρώμα μου. Αυτά εδώ τα δέντρα κόβονται. Αυτά εδώ τα δέντρα κόβονται. Αυτά τα δέντρα τα φυτέψαμε εμείς. Εγώ νόμιζα ότι τα είχε βάλει ο Σούλης. Φίλε. Έχει γίνει δάση ολόκληρο, ε. Αυτό εδώ γιατί είναι ξεπάρχο μόνο του. Έγινε δουλίτσα, μάγκες. Αυτό μας έπεσε σπόρος εκεί, ρε. Δεν ξέρω πώς μπήκε εκεί. Κατά λάθος. Κατά λάθος. Ναι, εντάξει, γίνεται και λάθη, ρε παιδί μου. Οκ, και τώρα αυτά έχουμε τσεκούρι, με τσεκούρι θα τα κόψω. Όχι, ρε, με τσεκούρι θα τα κόψουμε 7 χρόνια. Με τα νύχια. Με τσεκούρι. Όχι. Να στάξει. Θα πάρουμε αλυσοπρίωνο. Αν με τσεκούρι θέλω να κάνω και μπράτσα, γιατί έχω πέσει τώρα τελευταία. Δεν θέλουμε ξέρω τι διακοπούλες. Θέλουμε αφεντικό οχήματα που θα κόβουνε. Με το αλυσοπρίνο μπορούν να καθαρίζουν τα κλαδιά. Τότε να το κάνω εγώ, ρε παιδιά. Ένα δεν όχημα να κουβαλάει τα ξύλα, να είναι ειδικό. Okay. Δεν μπορούμε με τους τράκτορες που έχουμε πέρα. Και θέλουμε ένα άλλο μηχάνημα στο πίσω μέρος του τρακτέρ που θα κόβει τις ρίζες. Το κορμό που θα μένει στο έδαφος. Τι είναι άλλο, είναι αυτό. Είναι άλλο μηχάνημα αυτό που θα το βάλουμε πίσω από το τρακτέρ. Εντάξει. Άρα με λίγα λόγια νομίζω θέλουμε τρία πραγματάκια. Νομίζω. Εκτός και αν πάρουμε και ένα άλλο τέτοιο που θα τα γραπώνει και θα τα βάζει πάνω στο φορτηγό. Α, είστε για ψώνια πάλι σήμερα, δηλαδή. Είμαστε για ψώνια, ναι. Ωραία, αφεντικό, άκου. Μέχρι να βγάλετε εσείς άκρη εδώ τι γίνεται και τι θα πάρουμε, πάω να ρίξω κανένα ώρα για να ανύπνω και τα λέμε μετά, εντάξει. Λοιπόν, άκου να σου πω. Καταρχάς από σήμερα κομμένα τα επιδόματα. Κομμένο το νίκι, κομμένο τα γάλατα, κομμένα. Αυτά να τα πει, ξαδέρφη. Κομμένα πια τα δανεικά. Τέλος. Τέλος, τη πήρα πίσω την καρτούλα, βρείτε τα μόνοι σας. Έτσι, η Καρλίτα έχει πιο πολλά λεφτά και από μένα, εγώ θα τα πληρώνω. Καλά, να με πληρώνεις όμως, άμα είναι έτσι, αφεντικό, γιατί λοιπόν, έχω και εγώ έξοδα. Βλέπεις και στην ευθεία τι είναι, είναι μια πόρτα. Ναι. Είναι ανοιχτή. Ναι. Ωραία. Ναι. Μπαίνεις φόρα από εδώ ναι. Και φεύγεις, άμα θες. Γρήγορος είσαι, με... εγώ δει να τρέχεις. Άμα φύγω μετά, τι γίνεται. Τι γίνεται. Ό,τι γινόταν και εδώ και μια εβδομάδα, θα δουλεύουμε εμείς. Άντε γιατί. Πολύ την έχεις δει τελευταία, νομίζω. Πολύ την έχεις δει. Θα τελειώσω αφεντικό τα δέντρα. Έχει γίνει, Καρλίτο. Αφεντικό. Θα τελειώσω τα δέντρα και παρετούμε μετά γιατί μου μίλησες πολύ άσχημα. Τι σου μίλησε, ήρθες εδώ και απαιτείς. Καταρχάς λες θα πάρω μια εβδομάδα για το παιδί και μου έρχεσαι να μου το παίζεις χαέστας. Ήμουνα διακοπές, Άγιο Δομήνικο και δεν ξέρω πού. Για το παιδί το πήρα, φίλε. Για να πάρει χρώμα έτσι αλλιώς. Ναι, ναι, ναι. Πού τα έχεις δει αυτά. Πλήρωσέ μου τον Νίκη, πλήρωσέ μου τα γάλατα, πλήρωσέ μου τα μπέργκερ που τρώω. Κάτσε ρε. Κάτσε, ποιος είσαι. Ποιος είσαι. Πληρώσεις εσύ μπέργκερ. Και εμείς εδώ τρώμε τυρόπιτα και μίλκο. Μια τυρόπιτα τη βγάζω κι εγώ. Κατεψυγμένη πίτσα. Ρε ψέματα σας λέει, τυρόπιτες και μίλκο τρώω κι εγώ ρε. Τι λέτε ρε, πας καλά ρε. Τα έχει κόψει κι αυτά γιατί λέει, μη δουλεύουμε λέει με πάρει με, ό,τι σου πλήρωνα ήταν επίστοση. Τα πλήρωσες ναι. Από το μισθό σου στην ουσία. Α, ωραία, θα γίνει να φέρεις ότι... το τέλος του χρόνου. Ωραία, οπότε τώρα ό,τι κόψω εδώ τα δέντρα για αυτά πληρώνουμε κανονικά.
Ναι, από εδώ και πέρα πάμε κανονικά. Ωραία. Άρα δεν παίρνεις μία στην ουσία, αυτό σου είπε. Ναι, ό,τι μέχρι, σου χρώσταγα τα, μέχρι τα βρήκαμε. Τώρα, μέχρι τώρα δεν μου χρωστάει τίποτα, ούτε του χρωστάω. Από ωραία. Τώρα όμως, σήμερα εδώ, τη στιγμή που πατάω τώρα αυτή τη στιγμή... γιατί όταν μιλάς πας έτσι. Πάω έτσι για να σας δείξω εδώ, εδώ αυτή, του, τη στιγμή, τα νεύρα του. Αυτή τη στιγμή, σε αυτό εδώ το σημείο που βρίσκομαι, το λέω και το δηλώνω, πληρώνομαι κανονικά. Το έχουμε κάνει σαπουνόπερα, ε. Έχει γίνει λίγο... Όντως, είναι λίγο... Μεξικάνικο. Είναι ένα... Μόνο που δεν είναι μεταγλωτισμένα, ξέρεις. Μόνο αυτό. Δεν χρειάζεται, εντάξει. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Καρλίτο, επειδή το intro έχει πάει 6 με 7 λεπτά, θα Μόνο. Έλεγα. 7 θα έλεγα. Μόνο, ε. Ναι, το ρεκόρ μας είναι 9 στο GTA. Ναι, ναι, τώρα που ήρθα εγώ θυμηθήκα να δουλέψετε όλοι. Θα πεις τώρα ό,τι έχεις να πεις, να ξεκινήσουμε και αυτό με το χιντζάν θα συνεχιστεί, δεν θα σταματήσει εδώ. Ωραία. Καταρχάς πρέπει να χαιρετήσουμε και να πούμε ένα γεια χαρά σε ολόκληρη την Αγγέλη. Γεια χαρά σε όλους. Καλησπέρα σε όλα τα σκυλιά. Γεια χαρά, μάγκες. Καλώς ήρθες σε ακόμα ένα επεισόδιο Farming Simulator, Pavla Farming RP εδώ στο Gamer κανάλι. Ελπίζω να είστε όλοι καλά και να περνάτε πανέμορφα. Πεκτούρες. Αν είστε νέοι στο κανάλι μας και δεν έχετε πάρει χαμπάρι γιατί είμαστε έτσι και λέμε αυτά που λέμε, δείτε πρώτα και κύριο την playlist του Farming Simulator από το πρώτο επεισόδιο να γνωρίσετε τους χαρακτήρες μας για να δείτε τι παίζει ρε παιδί μου. Γιατί αν ήρθατε μόνο για να δείτε Farming Simulator, ήρθατε στο λάθος μέρος. Έτσι. Επίσης ρίχτε μια ματιά και στο υπόλοιπο κανάλι, κάντε μια γραφούλα αν σας αρέσει το περιεχόμενο και μην ξεχάσετε το καμπανάκι να έχετε ειδοποίηση με κάθε νέο βίντεο που ανεβαίνει. Και εννοείται πρέπει να τσεκάρετε το άλλο μας κανάλι πάνω δεξιά στην οθόνη σας. Θα βγει σε annotation. Εκεί είναι άλλο στυλάκι. Εγγραφή yeah, και, και καμπανάκι επίσης. Αλλά εγώ τώρα μου λες έκανα διακοπές. Εμένα μου λες έκανα διακοπές και εδώ κάνανε πάρτι με αυτοκίνητα καινούρια. Με δουλεύεις. Πίστος είναι και αυτό. Φέρ' τη λάμπο, Ταμίρ. Πίστος είναι και αυτό. Ποιο λάμπο. Τη λάμπο. Απ' τη χαρά του λάμπη. Κάτσε να δεις, περίμενε. Αν δεν τα έχει δει αυτός, ε. Όχι, όχι, είναι μικρούς. Άμα λείπεις διακοπές μια εβδομάδα. Αλλάζω αυτοκίνητο σήμερα. Θέλω να μου πάρεις αυτοκίνητο. Να πάρεις μόνος. Να έρχεται, έρχεται, έρχεται. Αυτά είναι, εδώ είμαστε. Αυτό τώρα... Λείπεις τα μπίρ! Περίμενε λίγο, περίμενε. Αυτός πιστώθηκε. Αυτός πιστώθηκε τώρα. Τι πιστώθηκε, τα έχει δουλέψει. Θα έχει δουλέψει αυτά. Όταν στο κρεβάτι, τα δούλεψε αυτός. Ή κανονικά σε φορά. Εσύ να βάζει την περιουσία της γυναίκας σου. Σωστός. Τι είσαι. Αυτά και πολλά λεφτά από μένα. Εντάξει, 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 τα γράφω εγώ, τα γράφω. Πες μου τι πρέπει να κάνω. Ο δολοφόνος. Τι είναι δολοφόνος, ε. Λοιπόν, μάγκες, οργανωθείτε, πάμε κάτω στον Κάρλος και να σε ενίσουμε. Όλοι μαζί. Ταμίρ δεν βλέπω να τη βγάζει μέχρι κάτω, άρα πάμε με οι υπόλοιποι. Πάμε κάτω για να δούμε τι χρειάζεται. Αφεντικό. Έλα, αγόρι μου. Έλα εδώ, έλα εδώ. Πες έξω, σου έχω έκπληση. Έλα εδώ, έλα εδώ. Έλα. Βασικά είναι challenge, εντάξει. Το έχεις, πιστεύω. Έλα εδώ. Όσες μέρες δεν κάναμε τίποτα λόγω για τα δεντράκια μας, οι κοτούλες μας, κάνανε αυγουλάκια αφεντικούλη. Ού, στακάρανε. Και έχουν στακάρει πάρα πολλά. Οπότε είναι ένα challenge τρελό. Πρέπει να το καταφέρεις, αλλά να μην χάσεις ούτε ένα κουτί. Όλα αυτά εδώ πέρα. Όπα ρε. Έχεις ξαναδεί τόσο πολλά. Ρε. Κάτσε, έχει πέσει κι άλλο ένα εδώ. Όχι, okay, αυτό βάλουμε τώρα αυτό. Περίμενε να μπω μέσα. Βάλ το. Αυτό είναι. Έλα, μωρή παιχτούρα. Πιστεύεις ότι το έχεις. Τώρα αυτή η ερώτηση τι ήταν. Κοίτα πώς είναι. Έχεις ξαναβάλει τόσα πολλά στο Dungeon. Όχι. Μην τον έκανες. Άμα για... πέσουν αυτά, θα μαζέψεις ένα-ένα, ε. Έτσι, μπράβο. Ένα-ένα τα αυγά, όχι τις κούτες. Το challenge ναι. Είπαμε είναι να το πάει το αφεντικό κάτω. Ναι, αλλά όχι να τον βοηθήσει να μην το πάει. Όχι εσύ να μην πα τρένο, έχει διαφορά. Σωστός. Οπότε αφεντικό πήγαινε πουλα. Τι γίνεται, ρε. Τα αφήνω δίκον, σε αφήνω υπεύθυνο. Ωραία. Πάμε κάτω υπεύθυνο. Να πάρουμε τα οχήματα, εντάξει. Μπράβο, για τα οχήματα, για τα δέντρα. Αφεντικό. Έλα, γουρ μου. Κάρτουλα. Ναι, ναι, πάρτι. Και πού είσαι, μόνο εσύ, ε. Δεν μου λες. Το πίν είναι το ίδιο. Και πού ξέρουμε όμως άμα του πέσουν, άμα τον αφήσουμε μόνο του. Πάμε, πάμε, πάμε. Θα πάω λίγο εγώ μαζί του. Πού. Θα πας μαζί του. Θα τον εγκυρεύσω. Όχι, όχι. Όχι. Όχι, και άμα γιατί του πέσουν και μας πει ψέματα. Ρε είναι επικίνδυνος αυτός. Αυτός θα τον βοηθήσει να του πέσουνε. Μάγκες, τώρα είναι πραγματικό ντάτσιν όμως. Υπερφορτωμένο μέχρι πάνω. Καλή φάση, ε. Εντάξει. Τώρα του ευχαριστιέμαι ρε φίλε να κάνω delivery. Ωπα, τον ακούω έρχεται. Α, δεν θα πάει τώρα. Όχι, πάει λάθος προορισμό έχει. Πού πήγες. Το πάρκινγκ το κάτω. Δεν πήγες στο private. Είναι γεμάτο το... Είναι γεμάτο το πάνω. Έχει ελικόπτερα, ε. Όχι, ρε Κινέζο. Ωπα, τι έγινε. Όλα καλά. Όλα καλά, όλα καλά.
Κάτσε, δεν έχει τελειώσει ακόμα, περίμενε. Όχι, όχι, εντάξει. Γεια! Πού θα βρείτε! Ποιο θα βρει. Αυτό αμάξι το έχει εκπαιδεύσει ο Καρλίτο, οπότε δεν παθαίνει τίποτα, ρε. Μυρογλου. Σωστό. Ωραίο, παραλίγο να μου γρατζουνίσει τη Λαμπορκίνη, αλλά θα την έβαλα. Για κάτσε λίγο τα Μυρογλου να δούμε τι θα πάρουμε. Και δεν ξέρει ο Χιντζάο από τι είναι φτιαγμένη η Λαμπορκίνη αυτή. Αυτή, από χαλκό. Μην το πει καλύτερα. Να σου πω. Έλα, για πε. Είναι από χρυσό. Από χρυσό. Είναι 24 καράτια. Θε γιατί είναι από χρυσό, γιατί είναι κρίσο. Και ό,τι και να το κάνεις, δεν βαθουλώνει, δεν γρατζουνιέται. Ε, φύγε! Όντως, για κάτσα το δοκιμάσω. Και είναι, πατάει καλά στο έδαφος και καλό... Κεντροβάρους. Κεντροβάρους γιατί είναι πολύ βαρύ, ε. Ισχύει, δεν παθαίνει τίποτα. Η κολόνα δεν το πτώησε. 4-5 τόνοι. Ούτε αυτή η κολόνα το πτώησε. Τι είναι αυτό. Δώστε μου λίγο προσοχή. Αυτό εδώ... Είναι auto-loader και θα μαζεύει τα ξύλα. Λογικά το κάνει και μόνο του. Θα σπάει. Το είναι πάρα πολύ ωραίο, μ' αρέσει. Είναι απίστευτα ωραίο και θυμίζει SnowRunner, σωστά. Ε, μπορώ να βάλω τα λάστιχά μου, αυτά που έχει τα λάστιχα στη Lamborghini, τη δικιά μου. Ε, όχι. Θα τα μοντάρουμε αυτή μου, ρε παιχτούρα. Θα μοντάρουμε. Το κρατάω εδώ. Ένας από εσάς το πάρει. Για να κάνω το δολίγο. Αναφέρω το επόμενο. Όπου τι γίνεται εδώ με τα αυγά, ρε. Ωραία, φίλε, παίρνουμε πολλά λεφτά. Πω, πω, κότς, χρυσά αυγά βγάζουνε. Φίλε, πόσα αυγά έχουμε. Έχουμε απίστευτα πολλά, ε. Πολλά, ρε. Δεύτερο. Αυτό είναι το Scorpion King. Το Scorpion King ήταν, είχαμε ένα άλλο, δεν είχαμε. Όχι, εμείς το είχαμε ονομάσει. Αυτό λέγεται έτσι το μοντέλο του, κοίτα. Αυτό, μπόιδες, κόβεις τον κορμό, τον βουτάει κιόλας και το καθαρίζει από τα κλαδιά. Οπότε είναι πολυεργαλείο. Okay. Αλλά εμείς θα βάλουμε τον Κινέζο να τα κόψει με το τσεκούρι, σωστά. Ναι, με το αλυσοπρίωνο. Τι σου πω με σουγιαδάκι. Ωραία, φίλε. Και το έχω πάρει στο κρανίο τώρα. Θα σπάει αυτό, μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι καλό, είναι καλό. Αφεντικό. Έλα, αγόρι μου. Θεωρητικά αυτά χρειαζόμαστε. Δεν είμαι σίγουρος. Πρέπει να τα δούμε και στην πράξη γιατί είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε. Ου. Δεν έχω ιδέα, ε. Αυτό είναι τούμπανο, ε. Αυτό είναι πολύ τούμπανο, λες είναι λες από... Τώρα, ρε. Ερώτηση. Αυτό έχει και, έχει και πόσο βαθιά θέλουμε να κόψουμε το δέντρο, επιλογή. Ναι, αυτό που έχει... δεν είναι το βαθιά. Πώς τι είναι. Είναι τα μέτρα. Μπορείς, τα μέτρα. Μπορείς, ας πούμε, πιάνεις τον κορμό. Ο κορμός μπορεί να είναι 6 μέτρα. Εσύ μπορεί να το κάνεις ανά ένα μέτρο και να κάνεις μικρά log, μικρά κομμάτια. Αναλόγως πώς θες να τα πουλήσεις. Τώρα εμείς θα ξεκινήσουμε αφεντικό να κάνουμε ολόκληρο τον κορμό. Μονοκόμματο. Ναι, ας ξεκινήσουμε ολόκληρο να δούμε. Και βλέπουμε. Και βλέπουμε. Γιατί... Νομίζω ότι το πουλάς όπως και να έχει. Εκαθαμίρ! Λογικά όχι, λογικά είναι όλα είναι στο σόμι. Πρέπει στο σόμι, αλλά δεν ξέρω αν είναι. Έρτσε από εκεί, μην έρθει από εκεί, ρε! Ωoo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 
βγάλει τα λάστιχα και πάλι πιο μικρά και πήγε και του βάλει άλλα δύο έξω. Μπερδεύτηκε, εντάξει. Και το έβαψε και. Και το έβαψε και κίτρινο. Τώρα που λε για βάψιμο, κάτσε το ένα βάψιμο. Πράσινο. Λαχανή, μπράβο. Την πόρτα την κλείνει. Όχι, όχι, δεν κλείνει, να πάει αέρα. Έλα μωρή παιχτούρα, το βάψει κόκκινο πάλι. Τι ωραίο έτσι πιστεύω. Μαύρο ήταν. Πρώτη φορά. Η πρώτη φορά, ναι. Δεν ξέρω αν αυτά τα λάστιχα μα κάνουν, αλλά μπορώ να τα αλλάξω και το δικό μα ενεργείο. Δεν μα κάνουν, είναι too much αυτά. Είναι too much, το ξέρω. Για κάτσε λίγο. Μπορείς να πάρεις αυτό το κόκκινο. Ποια είναι η μεριά που το φτιάχνω. Κανά, το πήρα. Α, το παίρνει και μπροστά, ωραία, καλό αυτό. Άρα θα πάρω το άλλο πίσω. Μπράβο ρε παιχτούρα. Έτσι και μπροστά και πίσω. Τώρα ο τροχός αυτός στην ουσία είναι να κόβει τους κορμούς. Ναι, αυτό που μένει στο έδαφος. Ωραία, σωστά. Εκτός, δεν ξέρω άμα το αφήνεις τρόπο ξαναμεγαλώνει. Εντάξει, αλλά στο παιχνίδι λογικά θα μεγαλώνει πάλι. Λογικά, ναι, στο παιχνίδι, αυτό θέλω να πω. Κουνάς και τον μπροστά τώρα ταυτόχρονα. Ο μπροστά κουνιέται ό,τι και να κάνει. Ωραία, σκέψου τώρα ότι παίρνουμε τους κορμούς, τους κόβουμε στο μέτρο. Ένα μέτρο. Τους τσιμπάς με το γερανάκι, τους ρίχνεις μέσα εδώ στη ροδέλα. Και από την άλλη μεριά βγάζεις το πριονίδι. Και από εδώ. Από εδώ βάζεις τους κορμούς, τους τσιμπάς με το γερανό. Ωραία. Λοιπόν. Άρα σας κάνει κοιμά, Πάμε. Καλή φάση αυτό το εργαλείο, Ταμίρογλου. Αρέσει. Πάμε, παιχτούρες. Πάμε, έλα το κομβόι. Πάμε λίγο. Πάμε, ρε παιχτούρες. Τώρα είμαι για πόλεμο, Ναι, ρε φίλε. Πάμε για... Όπα, ρε, τα γάρι. Τι έγινε, δεν είδα. Φίλε, το Σκόρπιον έχει πολύ μικρή καμπίνα, έτσι θα σπάει.
Είναι πολύ μικρή, ναι, εσύ. Πάμε για νέες περιπέτειες, παικτούρες! Έλα ρε μάγκες. Και έτσι, να πούμε ότι Τσιλία μας είχαν πει πολλά, πολλά άτομα στα comment, οπότε πρέπει να ασχοληθούμε. Εντάξει, δεν το έχουμε ξαναδεί στην ουσία. Πέρα από την όχι, πρώτη καθόλου, εμπειρία που είχαμε καθόλου. Στο πρώτο χωράφι. Εντάξει, το πρώτο χωράφι όμως δεν τα είχαμε φυτέψει εμείς. Απλά τα κόψαμε απλά για να. Ήταν και ήταν πρώτα που το κόψαμε. Ναι, απλά. Ναι. Είπαμε κάτσε να κάνουμε μια βλακία. Όλος πιάνε λόγω τον δρόμο. Κοίτα εδώ που μπαίνει με τη μέση του δρόμου μπαίνει. Όλο τον δρόμο πιάνει πραγματικά. Είναι μονόδρομο, δεν είναι αυτό. Είναι εκτείνε, ρε. Μονόδρομο. Δεν είναι μονόδρομο. Δεν είναι. Όχι, όχι. Άστερε. Αφού έχει μία λωρίδα. Με δύο stripe. Με δύο stripe. Αξί. Ρε εσύ. Ατύχημα. Καλά ρε. Καλά ρε δεν βλέπετε ρε, ότι περνάνε εργάτες εδώ πέρα. Την παλεύετε. Τι κάνεις ρε μάγκα. Την παλεύεις. Έχω ξαναδεί εσένα. Κάτι μου θυμίζεις. Αφεντικό να του ρίξω το Scorpio King να το σπάσω. Θέλει έτσι κάνω κάτω λες πάντων. Λοιπόν. Μη σας ξαναδώ. Τι διαλογή είστε. Λοιπόν μη σας ξαναδώ να περνάτε από εδώ. Εντάξει. Σπάστε. Να κοίτα η ταμπέλα τι λέει. Τρακτέρ στο δρόμο. Προσοχή! Να ξέρουν τώρα αυτοί είναι από χωριό ρε τάμι. Αυτά έχουν λίγο outdated τη φωτογραφία. Είναι παλιό τα χτέρα αυτό. Είναι παλιό ισχύ. Δεν έχει καν από πάνω τίποτα. Εμείς δεν πέφτουμε τόσο χαμηλά. Όχι, όχι. Αν και μ' αρέσαν αυτά τα χτέρα, αλλά ατομικό. Ταμιρόγλου, πρέπει να πάρεις το χηματάκι από εδώ προς το παρόν, γιατί δεν μας χρησιμεύει κάτι. Οκ, έρχομαι. Πάντως ο Σούλης έχει γεμίσει δέντρα το τέτοιο το χώρο και το έχει κάνει τρομερή δουλειά. Δεν το είχα δει εγώ τώρα με τις διακοπές. Όχι, εγώ λέω να κάνουμε, αφού έχουμε και τα δύο μικρά χωράφια, να ξεκινήσουμε με κορμούς ολόκληρους. Το βούτυξα. Το πιέσαι. Είδατε. Ναι. Και τώρα... Ναι. Ρίση. Ρίση. Ρε, θα με σκοτώσεις, ρε. Δεν πρέπει να το... Okay. Πώς το λένε. Να το τεντώσεις μπροστά και να το γυρίσεις ανάποδα. Ναι, αμυντικό, sorry. Πάντως το άκοψε εδώ. Κοιτάξτε πώς το έκανε. Καλό. 8 μέτρα έβαλα και το άλλο βγήκε το υπόλοιπο, άρα θα το κάνω 7-7. Εντάξει, τώρα μπορεί να μην είναι όλα τα δέντρα ίδια, που όλα ίδια φαίνονται, καρμπών. Αλλά ναι, ξεκινάμε έτσι με κορμούς, πιστεύω. Ναι, ποιος θα έρθει να τα μαζεύει με το άλλο, μετά όμως. Πού είναι το loader? Το loader, εγώ πάω να το φέρω, περίμενε. Να το δοκιμάσουμε για αυτό, γιατί για κάνε ρε, παικτούρα Deacon. Κάτσε το να δω, κατεβαίνει. Α, αυτό θέλω να το κάνω. Θέλω να μου χαμογελάσεις λίγο. Πες cheese. Cheese. Αυτό είσαι, τσίμπα και ένα δεντράκι. Πρέπει να το κάνω και χαμηλά, γιατί το άλλο δεν το κόψα τόσο ναι, χαμηλά. Ναι, θέλει... Α, μπράβο, θέλει χαμηλά, ρε φίλε. Το βούτυξα. Μπράβο. Το σηκώνω. Μωρή παικτούρα, τι κάνεις τώρα. Το βλέπεις. Και το κόψε. Συνεχίζω. Ωραίος. Ρακ. Ναι, ρε φίλε. Δύο κομμάτια. Σχεδόν ίσα είναι. Και μένει τώρα πάρα πολύ λίγο κάτω. Τίποτα. Αυτό είναι το λίγο που θέλουμε να αφήσουμε. 6 μέτρα είναι μπόιδες. Μπράβο, Deacon, όσο πιο χαμηλά μπορείς. Αφεντικό, μπορώ να πω ότι είναι σχετικά εύκολο άμα το μάθεις λίγο. Εντάξει, θέλει και αυτό λίγο το... τη συνήθεια, έτσι. Ναι. Ωραίος, δώσε. Ναι. Φίλε, το μηχάνημα αυτό... Κοίτα εδώ ρε! Αυτό το πιάσε σχεδόν ΣΥΡΙΖΑ, να ξέρεις. Σχεδόν ΣΥΡΙΖΑ. Ρακ. Άρα μπορείτε να τα πιάσει πολύ καλά. Ρακ. Έτοιμο. Ωραίος. Αφήνει και το μικράκι. Ήρθε ωραίος. Και το αμύρ! Επόμενο. Ο ταμύρ! Oh. Κοίτα τι κάνει αφεντικό, θες να δεις! Τι κάνεις αγόρι μου? Καλά, καλά είμαι, εντάξει, ευχαριστώ για το ενδιαφέρον. Ναι. Για κόψε. Βλέπεις. Ναι. Ωραίος, ωραίος! Λό! Μπράβο ρε! Μπράβο ρε ταμύρογλου, ωραίος. Ωπα, τι γίνεται ρε! Ο άλλος φορτώνει. Πω, αλλά... τι ομάδα έχουμε σήμερα ρε φίλε. Κάτσε, γιατί δεν τα πιάνει καλά όμως. Μπορεί όσο βάζει αν να το δεν τα πιάνει καλύτερα. Σωστά, θα πρέπει να πάμε να πάρουμε το άλλο που θα το κάνουμε εμείς. Βλέπεις, τα βάζει εκεί. Πατάω να τα κάνει ο Τολότ και τα βάζει εκεί πέρα. Αυτό όμως τώρα είναι σαράμπα για άλματα, αν το δεις καλύτερο. Εκεί πάει το μυαλό σου. Οπότε δεν είναι άσχημα. Δεν είμαι αρκετά δυνατός για να σπρώξω τον κόρμα μόνος μου. Φυσικώς. Μπράβο, αγόρια. Μπράβο, ρε. Deacon, παρακαλώ. Πώς είναι η εμπειρία σου με αυτό το όχημα? Θέλει λίγο συνήθεια, λίγο στο χειρισμό αφεντικούλη, αλλά ναι. Είναι όμορφο. Γιατί κάνεις τη δουλειά σου απίστευτα γρήγορα. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό όμως, μαγκές. Αυτό εννοείται, εντελώς αλλά το θέμα είναι να κάνουμε όλη τη διαδικασία σωστά. Κοιτάξτε, από ό,τι βλέπω τώρα τα μαζί ΣΥΡΙΖΑ, οπότε κερδίζουμε λίγο δέντρο, ας πούμε. Ναι, γιατί αν αφήσεις
Κι άλλο. Wow! Όλα καλά. Όλα καλά. Ήταν βαρύ αυτό, ε. Ήταν βαρύ, ναι, ισχύει. Εκτός και αν πάνε να νοικιάσουμε κι άλλο σκόρπιον αφεντικό και κόβεις κι εσύ. Λες, ε. Ναι, θα μπορούσαμε να κάνουμε τη δουλειά πιο γρήγορα. Άντε, πάω. Πάω να φέρω άλλο ένα. Επιστρέφω, μαγκές. Ωραίο, ε. Πάω όπως το κόβεις, τα μπαμ. Εννοείται, δεν λες τίποτα. Κύρα, το καθαρίζει. Και μετά κλακ. Έτοιμο, εργαλείο. Για να βάλει άλλο να σε δω λίγο έτσι με την GoPro. Εργαλείο από τα λίγα, φιλαράκι μου. Πάμε στο επόμενο. Κλακ, σηκώνουμε. Μάγκα, θες τι γίνεται, πρέπει να κόψεις τα δέντρα μικρότερα. Γρή, δεν χωράνε εκεί. Ναι, πετάγονται έξω. Και πόσο εντάξει, θες. Πόσο θα κόβεις, 6 μέτρα. Ναι. Κόφτω 5. 5. Σίγουρα ή πιο κάτω. 5, όχι 5 νομίζω είναι αρκετά. 5. Ακόμα 5 και βλέπουμε, εντάξει. Κρακ. Και κρακ. Ωραίο. Είναι πιο χαλαρωτικό αυτό πιστεύω, ε. Ισχύει. Αλλά θέλει και ταυτόχρονα συγκέντρωση. Και είναι το δικό μου. Ωραίο και αυτό, ε. Ωρη παιχτούρα. Το κόβει, φίλε. Ο ψιλοκόπος. Όπου τώρα έχουμε γίνει πραγματικοί αγρότες, μάγκες. Νομίζω ότι είχε ολοκληρωθεί το ρόστερ. Εντάξει, τώρα γίναμε ξυλοκόπη, αφεντικό. Ναι, εντάξει, γενικά. Αλλά έχουμε πει ότι η Carlitos Farm έχει πάει αλλού. Όλα τα σφάζει. Εδώ βγάλαμε ρούμε τις προάλλες. Ναι, σωστός. Έχουμε επεκταθεί πλέον, έχουμε γίνει ολόκληρη φύρμα. Πατατούλες, κάναμε και πατατάκια. Πατατάκια, μπράβο. Μην τα ξεχνάς αυτά. Πρέπει να μαζέψουμε και τη σόγια να κάνουμε τίποτα. Τι. Θα ένα καλό ρε παιδί μου προϊόν. Κάτι κοιμάδες σόγιας, κάτι τέτοια που φτιάχνουμε. Κινεζούλη. Έχουμε θέμα. Πήγαινε πίσω. Καταλάβατε τώρα τι γίνεται. Τα βάζω να τα φορτώσει και μου τα βγάζει στην άκρια του φορτηγού. Ωραία. Πίσω. Πήγαινε πίσω γιατί αυτό είναι μοντάκι. Ναι. Δώσ' το αυτό. Ναι. Και πάρε ένα άλλο που στην ουσία θα το βάλει στο loader. Το front loader που έχουμε δίπλα το τρακτέρ. Ναι. Που έχει την κούφτα. Ναι. Θα πάρει ένα γάντζο στην ουσία. Θα τα πιάνει εσύ ένα-ένα ή όσο μπορεί. Και θα τα βάζει σε ένα φορτηγό που πρέπει πάλι να πάρουμε όμω. Okay. Πάρε ένα φορτηγό. Και αυτό κάνει, ρε. Αλλά αυτό θα σταθεροποιηθούν μετά. Δεν ξέρω. Πάρε ένα άλλο. Ο Κινέζε έχει. Ωραία, οπότε, πάω στο... Άμα είναι άστο και αυτό και βλέπουμε. Άλλη αγορά θα κάνουμε. Αφεντικό, νέα μπίζνα, είναι εντάξει. Πείραμα, πρέπει. Εντάξει, πρέπει να χωθούμε λίγο. Δεν μπορώ, δε. Άμα τα ξέραμε όλα, έχεις δεν θα ήμασταν καν εδώ. Έχεις δίκιο, αγόρι μου. Ήρθα και εγώ με Scorpion King. Ήρθαμε το The Rock. The Rock. Έλα, μωρή παιχτούρα. Rock solid. Rock solid. Άμα αφεντικό. Πιστεύω μέχρι αύριο. Πού κάθε να το πω στο... Έχουμε τελειές. Πώς φαρμάρει το εργαλείο. Τι. Πώς δουλεύει το εργαλείο. Λοιπόν, να έρθω να σου δείξω. Μπορεί να μου πεις. Εδώ πάντα το B να ανοίξει. Ωραίος. Και όσο χαμηλά πατάς το H. Α, αυτό είναι. Okay. Τώρα άστο να πέσει. Άστο. Δεν κάνω κάτι. Τσίκωσε το λίγο πάνω το δικό σου. Μπράβο. Πέφτει. Μπράβο. Και τώρα πατάς H. Μισό. Με το Y. Με Y. Σου ρυθμίζει πόσα μέτρα θες να το κόψεις. Ή βάλε 5. Έγινε. Και τώρα πάτα το H. Αυτό είσαι αφεντικό. Α, έλα ρε. Ένα, πατά ξανά. Και ξανά. Κάτσε μωρή καλά. Παιχτούρα. Κάτσε καλά ρε φίλε. Καλώς. Αυτό είναι τούμπανο, μάγκες. Μπορώθηκες, ε. Αυτό είναι τούμπανο. Φαντάζομαι το κόβαμε με τα τσεκούρια αυτό, ε. Έτσι γίνονταν παλιά δουλειά. Σωστός. Όχι σαν τώρα. Σωστός. Τώρα μόλις βρούμε τα σκούρα αφεντικό κατευθείαν μηχάνημα, ε. Εννοείται. Παλιά ήταν άντρες. Τώρα τι είναι. Τώρα κυρίες. Αφεντικό, κάτσε μην έρθει ένα κορμός μέσα στον μπαμπρίτσι εκεί πέρα και γίνει πανικούλης. Νομίζω είναι ενισχυμένα αυτά. Θέλει συγκέντρωση, accuracy, ξέρεις. Θέλει γιατί πάλι εμείς θα το μαζεύουμε στο τέλος. Όχι, εκτός αυτό. Κοίτα εδώ, ας πούμε, εγώ τι πρέπει να κάνω. Βλέπεις. Το κουρμουδάκι τώρα πρέπει να το πάω ακριβώς. Ισχύει. Τακ. Έτοιμο. Θα μαζεύουμε και εμείς όσο πιο χαμηλά γίνεται. Δεν ξέρω τι σε γιατί βολεύει. Γιατί αν το κάνετε πιο ψηλά,
Το κόβω δύο φορές. Πρέπει να πάω και πιο κάτω. Α, όντως, ε. Ναι, ας πούμε εδώ, αυτό εδώ είναι κομπλέ, νομίζω. Μέχρι αυτό το ύψος εδώ, γιατί φεύγει, εξαφανίζεται κατευθείαν με μία. Ναι, τα αρχικά δεν τα πήγα καλά. Δεν πειράζει, εντάξει, το μαθαίνω. Εντάξει, δεν είναι τίποτα. Απλά το κάνω λίγο κάτω. Ρε! Μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι, είναι αντίθετο το εργαλείο. Είναι άνθρωπο ακόμα. Σηκώνεται στα δύο πόδια, δεν το ήξερα. Ω, και εμένα. Έχετε δαιμονιστή, ρε. Ωραία. Όλα καλά, όλα καλά. Scorpion King, φιλέ, τι ήθελες. Τσιμπάει, τσιμπάει. Έτσι, μπρο, τίποτα απλό. Κάτσε καλά. Δικό. Έλα, γόρι μου. Κανονικά αυτά δεν έπρεπε να τα κάνει ο Κινέζος. Τον εμπιστεύεσαι. Γιατί εγώ με το που είδα πως λειτουργούν τα εργαλεία, λέω άστο καλύτερα. Άστο να κουβαλάει. Κο. Έλα, γόρι μου. Δεν νομίζω. Όπου κάνει και εσύ το εργαλείο, ε. Ναι, δεν κρατιέται εμένα, ωραία, να ξέρεις. Πιστεύω όταν ζητάει τίποτα αμάξια για την JP, ζητήσει τα δικά μας. Αυτό να ζητάει, ρε. Άστο να θέλει. Πες του ότι πληρώνεις κάτι πάμπες, κάτι γάλατα και κάτι τέτοια, ε. Ούτε αυτά. Τέλος, επιδοτήσεις. Τέλος. Είπαμε, έχει λεφτά, εξαδερφούλα. Πιο πολλά XP, ε. Πιο πολλά έχει, ναι. Τη συμπαθεί πιο πολύ ο θείος. Το άλλο είναι μόνο για πριονίδι, το άλλο δίκον. Τι. Και μόνο για πριονίδι. Δεν ξέρω ακριβώς πώς λειτουργεί. Πρέπει να το τεστάρουμε λίγο. Πάντως δεν είναι για να κόβει τους κορμούς όπως κάνω αυτό. Όχι, όχι, όχι. Είναι για άλλο. Απ' τα ξύλα βγάζει άλλο υλικό. Λογικά είναι το πριονίδι, ρε παιδί μου. Αλλά να το δοκιμάσουμε. Το ψήνεις. Ναι, μπορούμε. Αμύρ. Έλα. Το τσίμπησα. Και θα το κόψω τώρα ένα μέτρο αυτό εδώ. Το παίρνω έξω. Το έχεις βάλει από πίσω σου. Εδώ. Δεν είναι πως το σέρνει, ρε. Τι, το θυμί γρατζουνίστης κάτω το πάτωμα, ε. Ο Σούλης θα φωνάζει. Λοιπόν, κοίτα εδώ, ένα μέτρο το καθένα, βλέπεις. Τσακ, τσακ. Οπό, τι εργαλείο είναι αυτό. Καλό. Πάρα πολύ καλό, αφεντικό. Κοίτα εδώ. Ένα μέτρο είναι ωραία, ρε. Ωραία είναι, ναι, ισχύει. Ω, είναι μικρά, ρε. Αυτά τα σηκώνεις με το χέρι, λογικά. Νομίζω πως ναι. Ω, φιλέ. Νομίζω ότι είναι το πιο ωραίο πράγμα να κάνεις. Και... Ναι, μπορούμε και με το χέρι, μποϊδές. Από ό,τι έχουμε κάνει μέχρι στιγμής, δηλαδή, από harvest και από όλα αυτά, αυτό είναι το πιο ωραίο. Αφεντικό! Έλα, γόρι μου. Αυτό που σου φέρνω τώρα πάνω, πέρα ότι έχει τρομερό χρωματάκι, το διάλεξα εγώ μόνος μου. Δεν ξέρω ποιο είναι, μην με ρωτήσεις. Έρχομαι πάνω, θα γελάσεις πάρα πολύ. Θα σ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που φέρνω τώρα. Για να δούμε. Α, σ' αρέσει. Νομίζω θα αφήσει αυτό που χρησιμοποιείς και θα πιάσει αυτό εδώ που χρησιμοποιεί. Μα λες, τόσο πολύ. Τόσο πολύ. Τικόν. Έλα, λες όλα αυτά να συνεχίσω να τα κόβω πεντάμετρα. Συνέχισε, έχουμε και τα άλλα βέβαια. Θέλω να τσεκάρω λίγο εδώ με αυτό, αλλά δεν πάει ρε γάμο. Τι φάση. Βάρη είναι. Κάπου βρίσκει. Ω, κοίτα τι έφερε. Τι φαίνεις, μωρή κυρία. Μωρή πριμαντώνα. Έλα να δεις τι κάνει όμως. Έλα να δεις τι κάνει. Πού είσαι. Φύγε από εδώ. Σπάσε. Κάτσε να το πάω μέσα στα λότ. Περίμενε. Έλα εδώ, μωρή παικτούρα. Τι είναι αυτό. Κοίτα εδώ. Με βλέπεις. Σε βλέπω να μη σε βλέπω. Κοίτα εδώ, κοίτα τι κάνει. Κοίτα τι κάνει, αφεντικό. Όχι, έτσι γερανάκια. Αφεντικό, κοίτα τι κάνει, σου λέω. Έχω πει στο γερανάκι και είμαι έτοιμος για δουλειά, σου λέω. Έλα μας πρέπει να το παρκάρεις κοντά στους κορμούς. Ναι, πρέπει, γι' αυτό το είπα. Εντάξει, δοκιμαστικό ήταν αυτό. Για κατέβασε να πάρεις τον κορμό. Το χρώμα. Το συμβολίζει κάτι του Καρλίτο τον πρώτο τον Ναβάρα. Α, δεν ξέρω. Έτσι, ναι, για να θυμόμαστε, ρε φίλε, το πρώτο όχημα. Να το θυμόμαστε. Εγώ σου φορτώνω ξύλα πάνω. Ναι, αλλά κάτσε να ανέβω πάνω ώστε να. Ωραία. Όχι! Περίμενε, να το βάλω μπρος. Το βάλα. Ω, το παίρνει, ρε φίλε! Γίνεται! Πω! Πω! Τα σπάει! Αφεντικό, κάνε κόμπι! Κόμπι. Πάμε, πιο δυνατά, πιο δυνατά! Πω, τα σπάει, φίλε! Τι έχουμε κάνει σήμερα, ρε εσείς! Εντάξει, το ξεφύγει. Ένα μέτρο είναι ότι πρέπει, ε! Έχουμε ξεφύγει. Αφεντικό, βάλτε το χεράκι. Ωραία, εντάξει. Ναι, ένα μέτρο θέλει. Ένα μέτρο είναι just. Κοίτα! Τι έχουμε εδώ! Κινέζο, τι κάνουμε, βάζουμε ένα μέτρο εδώ, τα log. Ναι. Και το κάνει στην ουσία, τι είναι το πριονίδι, είναι όντως. Πριονίδι, μάλλον. Ναι, πετά κατευθείαν στην κανάλα, τέλεια. Καλό!
Ωραίο! Κάνει και μπανάκι ταυτόχρονα. Φτιάξαμε κανένα στρώμα με αυτό, ρε. Πάμε, αλλά θέλουμε και άλλους κορμούς έτσι ένα μέτρο. Θα κάνουμε στην πορεία. Okay, ναι. Θετικό! Έλα, γόρι μου. Κοίτα, πήρα μεγάλη δαγκάνα. Τι είναι αυτό, ρε. Μεγάλη δαγκάνα! Αλό. Και να δοκιμάσω λίγο να δω αν μπορώ να φορτώσω αυτούς τους κορμούς που έχει βάλει εκεί όλους μαζί. Ωραία, ρε αφεντικό, έχουμε και αυτό εδώ πέρα. Θα το τσεκάρουμε, εντάξει. Τι πες τώρα, ρε. Η παραγωγή πάει τρένο, γαρλίτο. Από τρένο δεν λες τίποτα. Πρέπει να μας κάνεις αύξηση. Καλά, θα δούμε. Θα δούμε. Μην ξανοίγεσαι. Ξέρω εγώ, ήσουν ενθουσιασμένος, λέω. Μπήκαμε πόσα λεφτά μέσα τώρα για τα καινούργια μηχανήματα. Εντάξει, αλλά θα βγάλουμε. Κάτσε να βγάλουμε πρώτα και βλέπουμε. Ναι, τι έτσι. Έχουμε πάει. Και το σόγια εδώ πέρα δίπλα, το έχουμε μαζέψει. Ναι, θα μας χαλάσει το τέλος. Φρικόδες! Θες να το κάνεις εσύ. Πω... Έλα. Θα έχεις παίρνει... τσιμπήσει τρεις μέχρι όλα μαζί. Τρεις έχεις τσιμπήσει. Περίμενε. Ναι, για κλείσε μπροστά. Για κλείσε τώρα. Κλείσε. Ίσως να μην μπορεί να πάρει πάρα πολλά. Έχεις πάρει πέντε. Άμα το κλείσει έχεις πάρει πέντε. Ωραίος. Εντάξει, 5-5 δεν είναι άσχημο. Ο Κινέζος πόσα παίρνει. Ο Κινέζος παίρνει πολλά, απλά είναι πολύ δύσκολο μάγκες, μα αν θα χρειαστεί να κόψουμε μικρότερα τα logs. Δεν χωράνε. Είναι δύσκολο να τα τοποθετήσεις. Φιλαράκι θέλει πιο προσοχή. Εμάς δεν μας χαλάει σε κάτι, ας πούμε, τα τετράμετρα. Να τα κόψουμε τετράμετρα, πείτε. Πάμε, ναι, τετράμετρα, boys. Okay. Να είναι λίγο πιο εύκολο για τον Κινέζο. Εντάξει, τώρα 5 μέτρα ρε φίλε, okay. Μπορεί να είναι λίγο πιο δύσκολο. Α, το αφεντικό, όσο πιο μικρά τα κόβεις, ναι, τόσο πιο λίγο κοστίζουν. Να το ξέρεις αυτό. Όντως. Ναι, ναι, αλλά άμα δεν μπορούμε να τα βάλουμε μέσα στο φορτηγό, τι να τα κάνουμε τα 5 μέτρα. Γιατί είναι πιο σπάνιο να βρεις μεγάλο κορμό. Πάντως, από τη μικρό. Ένα πρόβλημα με τα τεσσάρια είναι ότι περισσεύει ένα μικρό στο τέλος, που δεν ξέρω αν όντως πιάνει τιμή καλή. Ενώ με τα πεντάρια βγαίναν δύο κομμάτια κομπλέ. Κοίτα, ό,τι περισσεύει από τα μικρά τα ρίχνουμε για ροκανίδι. Μόνο έτσι. Απλά είναι έξτρα δουλειά, ε! Για τον Κινέζο! Λέει, είναι δύσκολο. Είναι αρκετά δύσκολο. Νομίζω ότι απλά έχεις χάσει τη φόρμα σου. Όπα, κάτσε λίγο, κάνω λίγο break dance. Έλα. Πού πήγες, ρε. Έλα, ωραία. Καλώς. Καλώς, ε. Εγκρίνεις αφεντικό. Εγκρίνω, αγόρι μου, εγκρίνω, εννοείται. Κινέζος έλειψε και έχει τεμπελιάσει. Εμένα αυτό μου φαίνεται. Γεια! Έχει πέσει αφοσίωση. Γεια σου και εσένα. Γεια! Τι έφερες? Έφερα τον Optimus με την καρόσα τη μεγάλη για να βάζουμε τα logs. Όπου αφεντικό έχουμε φέρει οχήματα. Α, οκ. Ο Χιτζάο έχει μικρή καροτσούλα πάλι. Έχει μικρή καροτσούλα και δεν κάνει το ξύλο βρίσκει πίσω. Δεν μπορώ να το βάλω, ρε. Οκ, κοίτα εδώ, Χιντζάο. Άρα μπορούμε να το δώσουμε, ρε, Κινεζούλη, αν μπορούμε να τα φορτώσουμε στο ταμείο. Κινεζούλη, έπαιξες με αυτό, πήγαινε πουλατό και... Άρα μεγαλώνουμε τους κορμούς. Και φέρει το τραχτέρι. Δες να τα κάνουμε μονοκόμματα όπως είναι. 8 μέτρα. 8? Ναι, πόσο χωράει αυτό, για κάτσε να δω. Αυτό χωράει πολλά, ρε. Περίμενε να δω, ρε, μπορώ. Ναι, κάτω 8 μέτρα. 8 μέτρα! Ναι. Πάμε. Εδώ, πάμε 8 μέτρα. Πάμε, ψήνομαι. Τα Μύρογλου. Πάμε. Ναι, γιατί και θα φορτώνουμε λιγότερους κορμούς. Ναι. Εδώ χωράει πολύ. Κοίτα, πόσα έχω αυτά που έχω, είναι 6. Αυτά πρέπει να είναι εξάρια, ναι. Ή πεντάρια. Έχει χώρο. Εντάξει, πολύ σε βάζουμε τα κόβουμε τα μεταλλισοπρίωνα. Σωστός. Δεν είναι κάτι. Όχι, εμάς δεν μας απασχολεί αφεντικό. Όπα, δεν μπορούμε και δύο. Ωραία, 8 μέτρα, και, δύο και κομμάτια γίνεται βγάζει. Δύο κορμούς. Γίνεται μπροστά τώρα. Είναι ψηλά τα δέντρα, ρε φίλε. Και να τη χούφτα να πέσει προς τα μπροστά. Δεν του το είχα. Μπράβο. Ωραίος. Ωραίος, πολύ καλός. Ευχαριστώ, Κινέζο. Κομπλέ. Όλα καλά. Αφεντικούλη. Έλα, γόρι μου. Δεν συνεχίζουμε τη δουλειά και να αφήσουμε τον Ταμίρ να κάνει κάποιος καμιά δουλειά. Κάτσε να δω πώς θα το φορτώσει. Συνεχίζουμε. Ταμίρ, έρχομαι κι εγώ να σε βοηθήσω. Πήγα, πούλησα το φορτηγό και φέρνω το τραχτέρ με το. Δαγκάνα μπροστά. Ωραίος. Δεν πάει πιο μπροστά, μην πάντα σε λογκάζει. Είναι για να κρατήσει το balance. Αχα. Δεν φορτώνω έτσι που να χτυπάς τον κόλλο σου κάτω. Ρε, έχεις μπατάρι, γιατί έτσι. Είναι χαλασμένο το εργαλείο, ρε. Εδώ θα τα φορτώσω, ρε. Ορίστε.
Δεν βολεύουν έτσι τα 8 μέτρα που κάνουμε. Ναι, ρε. Ναι, οκ. Okay. Φαίνεται. Κοίτα, αφεντικό. Ανοίγω τώρα χούφτα. Ωχ, και απλά τα πετάξει μέσα. Και όπως κάτσε. Α, ωραία, έτσι κάθε φορτηγό θα παίρνει και ένα κορμό. Κοίτα. Μπα, φίλε. Έτοιμο. Ναι, καλά. Ο πατέρας ο Όπτιμους. Μάγκες, συγκεντρωθείτε, ρε. Ωρε, πόσα ξύλα έχει, ρε. Πόσα ξύλα έχει. Οι μόνοι που δουλεύουν τώρα τόση ώρα είμαστε εμείς που κόβουμε. Ισχύει. Δεν έχετε μαζέψει ούτε ένα κορμό. Όχι, ρε φίλε, την κάτσαμε, Τζον. Έχει πολύ δουλειά. Αλλάζω τέτοιο και πάρα κόψω τους κορμούς από κάτω. Για, μισό λίγο. Θυμήσου που έλεγα να μην βάλουμε τόσα πολλά δέντρα. Τι έκανες εκείνη την περίοδο. Εσύ μου έλεγε κάτι μου είχες τάξει για auto loader. Ρε το άλυτο. Όλα καλά. Όλα καλά. Έχεις τάξει αλλά δεν λειτουργήσε, δεν είδες πριν. Auto loader. Σου είχα πει μη βάλεις τόσα πολλά. Εσύ έβαζες. Ήταν large εδώ τώρα. Ήταν large. Εσύ έγινες πλεονέκτης. Ξέρω, αυτό σου λέω. Σου έχω πει είμαι λίγο πλεονέκτης. Τι να κάνω. Ναι, αλλά τώρα. Έτσι με έκανε η μάνα μου. Τώρα μην κλαίγεσαι. Μάζε τώρα, κοίτα να δεις τι θα κάνω. Λοιπόν, το κόλπο είναι ένα. Πιάνω όλα μαζί! Ναι. Καλό και αυτό. Αλλά το θέμα είναι τα πιάνεις ή απλά τα σπρώχνεις. Απλά τα σπρώχνεις. Πάμε λίγο η ομάδα να δουλεύει. Καρλίτο. Έλα λίγο. Κάνεις την τζίτα, Καρλίτο. Μ' αρέσει. Πάμε να ανέβω στο δέντρο με αυτά εγώ. Όχι ρε φίλε. Τι έπαθες. Τι έπαθες. Έχω πιάσει 4. Ναι. Έκλεισα τη χούφτα και φύγαν τα 3. και μετά την ευρίασα και πέταξε και το ένα κάτω. Ωραίος. Δεν γίνεται έτσι δουλειά όμως, άμα δεν μπορείς να κρατήσεις ένα. Έλα. Είναι εδώ. Φιλέ. Τι έπαθες. Δεν ήρθα εγώ τώρα από Μαλβίδες για να μην μπορώ να βάλω ένα κορμό πάνω. Ωραία, περίμενε λίγο. Είναι Μαλβίδες ή Μαλδίβες. Όπως και να είναι, διακοπές ήμουνα. Α, όπλα ρωτώ γιατί δεν θυμάμαι σίγουρα. Δεν ξέρει αυτός, ε. Ωραία, καλύτερο. Όπα, αυτό γιατί κάνει breakdance. Εσύ. Ωπα, τι έγινε. Τι κάνεις. Όλα καλά. Είσαι καλά, εντάξει. Απίστευτο. Μια χαρά, εδώ ρε. Δεν το πιστεύω, ρε. Δεν έγινε κάτι. Κοντεύετε με τον πρώτο χωράφι. Ναι, λίγα. Άντε και να τα μαζέψετε κιόλας, ε. Κοίτατε. Ρε, τα κόβω ή όχι. Εδώ είναι το εργαλείο. Αφού βλέπεις την κυρνά επί τόπου. Ισχύει γιατί εδώ δεν πρέπει να το βγάλω. Κοίτα, αφεντικό, look at me. Το λέω, αγόρι μου. Ετοιμός. Ναι. Κοίτα. Όπα. Κοίτα. Να τους δεχείς, ρε. Έτσι τα φορτώνεις. Αλλό. Ναι, έτσι τα φορτώνει και εμένα κάποιες φορές, αλλά μετά πέφτανε τα άλλα πίσω και δεν... Πώς τα φορτώσεις. Κοίτα. Όχι. Δεν έχει να τα οδέσεις. Όλα καλά, τα μάγκωσα. Εντάξει, μωρέ, τα πουλάμε και έτσι. Τι θα μας πούνε. Πού τα πάω. Θα πας όμιλ. Πόρτωσα όσο κάνετε μια ώρα εσείς. Σιγά θα κάτσουμε να σκάσουμε. Με το exploit. Το θέμα είναι ότι δεν πάει καλά τώρα, γιατί τα έχω πάρει όπως να είναι, Καρλίτο. Κοίτα εδώ τι γίνεται. Όπο, ναι. Το βλέπω. Όπο, ωραίο όχημα αυτό μέσα, ε. Καλό είναι, ρε φίλε. Θα την κάνω ωραίο αυτό. Πατάει και τα πετάλια, βάζει και ταχύτητες μόνο του. Βάζει και ζώνες, βάζει και ανοίξεις και πυρές και καθρέφτες. Πω, η ομάδα σήμερα... Πετάει. Harvester έχουμε για τη σόγια να ξεκινήσω λίγο. Ναι, άντε πήγαινε αφεντικό. Ξεκίναμε, ναι. Ωραία. Για να μην κόψουμε και άλλα δέντρα και γίνει χαμός. Να μαζέψουμε πρώτα... Τους κορμούς από πρώτο χωράφι. Δεν τα αγάρι. Όχι ρε αφεντικό. Τι έγινε. Θέλω βοήθεια. Έρχομαι. Say no more. Εργατικό ατύχημα. Say no more. Έλα ρε αφεντικό. Όπα. Όπα, τι έγινε. Αφεντικό, εδώ πέρα κάτι έχει πάθει μηχανολογικά και το γύρισα λίγο να δω. Α, το γύρισα να το δεις, ε. Το θέμα είναι πώς θα το ξαναφέρουμε. Πώς το γύρισες πρώτα. Δεν θυμάσαι.
Μια απότομη στροφή, ρε αφεντικό. Για να σπάσουμε λίγο κάπως. Για κάνε λίγο breakdance. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Δεν μπορείς. Δεν πάει το εργαλείο. Μάλιστα. Περίμενε. Άρθω την άλλη. Κάπως πρέπει να με σπρώξεις λιγάκι, γιατί προβλέμα μεγάλη. Το ισιώσαμε, αφεντικό! Ναι! Ναι, ρε παιχτούρα! Άστα τα εδώ. Δεν μας νοιάζουνε. Ναι, το Ράπτορα. Τύπου, αυτό είναι του Ταμίρ. Τι μου λέει ότι κάπου τα πουλάω εδώ. Για δες μέσα κι εσύ. Εδώ, αυτό εδώ τι είναι. Για περίμενε, γιατί... Σε φόρτο σέτα, ρε. Όπα, sold good. Ω, τα πούλησε. 24. Πουλήσαμε. 24, μια καρότσα, ας πούμε, όχι γεμάτη. Άντε, ρε. Αρλίτο. Δεν είναι άσχημα. Δεν είναι άσχημα. Καθόλου. Πώς μπήκες έτσι. Μπήκαμε. Έτσι μπαίνω εγώ. Φορά και τρίτος. Μαζεύει σόγια, μαζεύω ξύλα, πουλάω όσα μπορούμε. Αλλάζεις και ταχύτητες, ρε. Όχι. Αλλάζεις και ταχύτητες. Ναι, σου λέω. Τι νομίζεις. Είμαι τρελός. Εκεί, κοίτα, αφεντικό. Δεν βλέπεις. Δεν βλέπω. Αφήνω εδώ. Ανοίγω. Σιγά σιγά θέλει... Θέλει αγάπη, ρε. Θέλει αγάπη. Και μετά κάνω και αυτό εδώ. Λακ. Έτοιμο. Οπα. Οπα! Θα κάνω και λίγο έτσι για να μπουνε. Να μπουνε καλύτερα. Έτοιμα. Συνεχίζω. Πάω για τα επόμενα. Αμίρ! Τι. Κοίτα πως έχω μαζέψει. Πουρ τι μαζεψε ο άλλος, ρε. Φίλε, αυτό δεν είναι για τη σόγια. Ποιο. Όχι, αυτό είναι για κόρν. Πρέπει να πάρεις το άλλο το χέντερ. Ποιο στρατηγικό. Α, το χέντερ μπροστά που γυρνάει. Ναι, ρε, boy. Δεν τίκω, μήπως θα πάρω και εγώ ένα φορτηγό για να το κάνω πάρε, έτσι. Πάρε, αλλά άκου τι θα κάνεις. Θα πάω μπροστά πίσω και θα τα πατάω να μαζέψουν. Ναι, πέρα. Αλλά θα πατάς συνέχεια το B, που στην ουσία το κάνει start το auto load. Και θα κάνεις όπισθεν και την ώρα που θα πέφτουνε, με την όπισθεν που κάνεις θα στακάρονται καλύτερα. Ενώ άμα πηγαίνεις μπροστά, του φεύγουν πίσω. Πόσα χιλιόμετρα θες να πάω. Τίποτα, ρε. Απλά έχει το νου σου, αν τυχόν πάνω σου φύγουν, να τα δέσεις. Okay, με το L. Όπως... Με το L, ναι, μόνο η παιχτούρα. Okay. Έτσι θα γίνει δουλειά. Εγώ πάω δεύτερο φορτηγό, μπαμ μπαμ. Δύο φορτηγά και έχουν βγάλει 52. Δεν είναι άσχημα, Καρλιτό. Καθόλου άσχημα. Γιατί πάει τόσο κομμάτι αυτό το εργαλείο, ρε. Αφεντικό, μάλλον έχεις να δουλέψεις πολλά χρόνια. Τι λέει, ρε. Αμά. Δεν θυμάσαι τη φάρμα σου τι γίνεται. Αυτό το εργαλείο εγώ δεν το έχω οδηγήσει, γι' αυτό δεν το θυμάμαι. Γιατί άλλος άραγε. Γιατί έχουμε ένα και είμαστε τέσσερις, τι γιατί. Α, νόμιζα ότι επειδή δεν δούλευες τότε. Δούλευα, αλλά όχι με αυτό το όχημα. Αμέσως. Πού τα πουλάμε αυτά. Ορίστε, ορίστε. Πώς ορίστε, τα παίρνεις έτσι. Κάνεις όπιστε. Ναι, αλλά τα παίρνει ένα-ένα. Έχω βάλει 6 μέτρα. Έχετε βάλει 6 μέτρα. Εγώ έτσι πως ήτανε. Βάλω το 6 μέτρα. Πώς το αλλάζω. Αυτό δεν έβρισκα. Το numpad, δεξιά το numpad. Πατάς το enter στο numpad. Α, ναι, αυτό ήταν, ε. Άμορη παικτούρα, Ταμίρ. Ωραία, okay. Γι' αυτό παίρνει πιο πολλά από όλους. Μωρή τελευτά εννοείς. Μωρή παικτούρα, με έφτιαξε τώρα. Τελευτά εννοείς. Ναι. Για να δούμε, θα πάρω. Δεν θα πάρεις, τέλος του χρόνου. Μην τα ξαναλέμε. Όχι, τότε λέω ότι τα σπάει, είναι πολύ. Ωχ, μου πήρε από μένα! Τι έκανα, παραμιλά. Πήρε από μένα, ρε! Έλα, μωρέ, δεν είναι κάτι. Έλα, μωρέ. Ένα συνεργείο είμαστε. Ακριβώς. Την ίδια τσέπη μπαίνει στον Καρλίτο. Ακριβώς. Το έχει πιάσει το νόημα, εσύ. Το έχω αποδεχτεί. Έτσι πρέπει, ρε φίλε. Ναι, και δεν έχει πιάσει. Πώς έχετε φορτώσει εδώ, ρε τρελή. Είμαστε Κινέζοι. Χωρίς να θέλουν να ακουστούμε σαν ρατσιστές. Έτσι κάνεις ξυλία, ρε φίλε. Το άλλος, ο Ντίκορ πως έχει φορτώσει. Θα φτάσει. Δεν ξέρω. Ωραίος, ωραίος, φόρτωσε. Είμαστε της υπερβολής. Έχω πάρει και ένα από πάνω χωρίς να το έχω δέσει. Περίμενε. Αυτό μάλλον δεν θα φτάσει. Όχι, δεν το δένει. Αυτό αφεντικό, ίσως έχουμε απώλεια στον δρόμο. Δεν πειράζει. Όχι, έπεσε εδώ, είναι του χωραφιού, ωραία. Φορτώνω και εγώ, φορτώνω, κοίτα, κοίτα! Πέρε εδώ, πράγμα! Πάμε, ρε παιχτούρα. Πέρε εδώ! Το βρήκαμε τώρα, εντάξει. Ωραία.
Με το auto loader, γιατί μόνοι μας. Ναι, ρε, πρέπει να το κάνεις μόνος σου, μάστα. Παίρνεις πόση ώρα. Εδώ έχουμε γίνει εργοστάσιο πλέον. Αφεντικό, πώς πας, τελειώνεις. Ου, το πράγμα δεν πάει κομμάτια να πούμε. Καλά, σε 10 δεύτερα έχεις τελειώσει, ε. Πραγματικά. Τι κάνει αυτός! Ωι! Πάσε μη σου διαλύσω, εμείς θα κάνω το load για σένα. Δεν μου κάνεις τίποτα, φίλε. Τι λέει ρε, ο Γατούλης. Ε, τώρα την έκατσες. Τώρα την έκατσες, μπρο. Δεν εμπάτα ρε. Αφεντικό, δώσε το δικαίωμα να τον διαλύσω. Οι κόντρες μεταξύ σας επιτρέπονται. Τι λέει ο Γατούλης. Επιτρέπονται οι κόντρες. Έτσι ρε, αφεντικό. Για να υπάρχει πιο πολύ ανταγωνιστικότητα, ε. Να δουλεύουμε πιο πολύ. Έτσι, μπράβο. Πιο πολύ πάθος. Του βάλω φωτιά το βράδυ, θα δεις. Όχι, κύριε, εντάξει. Αφεντικό, τελείωσες. Τελείωσα. Πάω να πουλήσω τη σόγια, μάγκες μου. Πάω στο restaurant. Εντάξει, δεν ανέφερα τίποτα. Είναι μικρή ποσότητα, αλλά ένα γεύμα θα το φάμε. Ναι, οκ, μαζί σου. Πάω να πουλήσουμε κι εμείς αυτά, να δούμε λίγο για το πριονίδι, τι είναι αυτό. Έτσι, μπράβο. Και εντάξει, θα τελειώσουμε σήμερα, ε. Ναι, και καλά ήταν. Έχουμε στάξει. Όχι! Ο Ρεσούλης πρέπει να το ισιώσει λίγο εδώ. Αμάν, αμάν, πώς πάει! Thriller. Ω, βρήκα! Οκ! Το runner! Ανάβω τα δημόνια, ανάβω τα δημόνια! Το έκανα, το έκανα, φίλε! Δεν έχει κόρνα εδώ, κάτσε να πατήσω. Ωραία. Γιατί όταν πάω του μπάρο πρέπει να πατάω λίγο. Ξέρουνε. Πώς τα βάζεις, τα πιάνεις έτσι ένα-ένα. Ναι. Θα σε δυσκολέψει, νομίζω. Ναι, πολύ. Καλύτερα να τα κόψουμε μήπως μικρούλια. Για να πιάσουμε το χέρι. Ναι, γιατί κάνεις τη ζωή σου δύσκολη, φιλαράκι μου, περίμενε. Μπορείς να τα πιάσεις με το χέρι. Ναι. Α, οκ. Okay. Άμα τα κόψεις μικρά. Αυτό κανή. Δεν κάτι... Μάλλον πρέπει να είμαι μέσα να δουλεύει. Ναι, μάλλον ναι, πρέπει μπράβο, να δουλεύει. Αυτό, ναι. Μείνε μέσα, τα κόβουμε και τα βάζουμε, εντάξει. Οκ. Okay. Θέλετε και αυτά εδώ που έχω φορτώσει να τα κάνετε πριονίδι. Φέρτε και βλέπουμε, ναι. Έλα εδώ κάποιος να βάζει μέσα τα μύρλα εδώ. Ωι, να σηκώνω, έχω τη μέση. Έλα στη μέση, όλα. Ωραία, έλα μέση. Κάτσε εσύ μέσα στο φορτηγό και θα σηκώνω εγώ, έλα εδώ. Κόμπο Κινέζο, σήμερα σου βάζει τα γυαλιά, τα μύρ. Έλα. Όλο μαγκιά, κλανιά και κολοφιλιστρίνη σήμερα. Μα τι, δεν μπορείς να τα αφήσει ανοιχτό. Κινέζο, θα σου δείξω. Όχι, θα σου πρέπει δείξω. Να μείνει μέσα. Φρουφρού και αρώματα είναι. Ναι, μωρέ, δεν το έχω αυτό, δεν το έχω αυτό, αλήθεια. Κανένας δεν το είχε. Έχω γίνει πολύ δυνατός τώρα τελευταία. Ναι, σε έχει φάει ο Κασμάς. Πίνεις το γάλα του μωρού κι εσύ, ε. Α, ναι, όντως. Τι γάλα πίνει τελικά. Είναι advanced λέγεται. Advanced. Ναι, αυτό το παίρνω. Είναι για εξελιγμένα μωρά. Έλα, φορτώστε, πάμε λίγο. Όταν είχα μιλήσει με τη μαμά του Ταμίρ κάποια στιγμή μου είχε πει ότι είχε δώσει και του Ταμίρ αυτό και... Μα το Ταμίρ, πού τη βρήκε τη μαμά του Ταμίρ? Πού τη βρήκα? Μη ρωτάς πράγματα που δεν θες να απάντησεις. Ωχ, φαντάσουμε Ταμίρ. Άμα τη βρήκες πες μου γιατί ούτε εγώ ξέρω που είναι. Εντάξει, δεν θέλει να τη βρεις γι' αυτό. Γιατί... Έχει διαφορά. Έχει κολλήσει δύο. Πήγαινε εκεί, βάλ το χέρι σου να τα ξεκολλήσεις. Βάλ το χέρι λίγο μέσα, δεν είναι κάτι. Ναι, μπορεί να σε κάνουμε και σένα λίγο. Φίλε, δεν μασάω, με βλέπεις, εγώ ανεβαίνω παντού. Αλλά Κινέζικο Κορκανίδη δεν πουλάει καλά. Δεν κάνει καλή δουλειά, ναι. Ισχύει. Φοράει αυτό έτσι πως το βάζεις. Πάει, το βάζει έτσι, από τους φινός. Να έχουμε θέμα, το γυρνάς λίγο και το βάζεις, ρε παιδί μου. Να, κοίτα ο Deacon. Ωραία, το βάλα έτσι. Θα κόψω κανένα χέρι. Ορίστε. Ωραία, τι κορπρόσια σε πάρει μέσα. Άρα, λίγο να μπω μέσα, ε. Ωραία, πόσο έχει καναδέζα. 76, άλλο λίγο. Κόψτε τα όλα μέσα, μάγκες. Κάτσε, γιατί πρέπει να. Κάτσε, δεν είναι δουλειέ τώρα, δεν έχω καταλάβει. Δεν έχει δουλειά να κάνει. Έλα, να το βάλα, άσο να μην το κόψει. Είμαι μέσα στο τραχτέρ για να δουλεύει. Α, εντάξει. Ωραία, ωραία. Ω, πάρε, θα μου το φέρει στο κεφάλι, ρε. Πρόσεχε, σιγά το κεφάλι. Σιγά το κεφάλι, ρε. Έτσι κι αλλιώ μία ευθεία είναι. Μια ευθεία, ναι. Δεν γίνεται να σου κάνει κάτι. Το πολύ πολύ να γίνει κανένα βαθούλωμα, αλλά εκεί θα έχεις και λίγο tape. Ένα πράγμα σαν τη γάνη, γιατί να το κάνεις. Ισχύει, δεν λέει. Τι είναι, για αυγά. 100%! Άρα βγαίνω. Άρα βγαίνεις. Πάμε να τα υπόλοιπα. Ωραία, ακολουθώ. Και πάμε να δούμε πώς το κάνει και το πριονίδι, boys. Αφεντικό. Έλα, γόρι μου. Πού πουλάμε το πριονίδι? Show meal επίσης. Άλλη, show meal. Ωραία.
Έφυγες, Κιντζάο, πες μας τι και πώς, γιατί είπα 6 ώρα να φύγουμε. Πάω, πάω τώρα αμέσως. 6 ώρα, ε. Αλλά ήταν αύριο πάλι τα άλλα. Αφεντικό, δεν γίνεται. 6. Πες τώρα. Πέρασε η ώρα, τι νομίζεις. Πες τώρα, ρε, άμα δουλεύεις, ε. Αφεντικό. Άμα δουλεύεις. Έλα, γόρι μου. Παραγγείλουμε τι να πάμε. Παραγγείλουμε. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Τι θέλεις. Πες μου να τα γράψω στο κινητό. Εντάξει. Πάρε μου. Δεν σε ακούω, ε. Κατέβα, κατέβα. Μια πίτσα special. Ναι. Μεγάλη οικογενειακή. Ναι. Θα πάρουμε και σουβλάκια. Μια barbecue. Μια barbecue με κοτόπουλο. Εσύ, Ταμίρ, περίμενε λίγο. Τι. Περίμενε να πει ένα-ένα. Τι σου είπε. Μια οικογενειακή special με έξτρα νανά. Με έξτρα νανά, ναι. Και έξτρα καυτερή. Και έξτρα καυτερή. Βάλε δύο σουβλάκια με φαλάφελ απ' όλα. Φαλάφελ γιατί έτσι. Γιατί έτσι θέλω. Σωστό. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Με αλυφή, θέλει αλυφή μέσα. Τι αλυφή, γιατί έχει τη μέση τη. Έχει, ναι, αλυφές, πολλές αλυφές. Όχι, δεν θέλω αλυφή, ευχαριστώ. Έχει αυτές στην Gouder Pain, θέλεις. Όχι, όχι, δεν μ' αρέσει. Εντάξει, όχι, έχω πολλές καούρες μετά. Είναι καυτερή. Όχι, το ξέρω, έχω δοκιμάσει. Ωραία, πάμε άλλο. Βάλε μου ένα κινέζικο. Όλο το μενού όπως είναι να, το κινέζικο. Να σου βάλω το κινέζο. Όχι, ευχαριστώ. Όχι, να μου λείπει. Δεν αυτό δεν μπορεί να μα φτιάξει κινέζικο μια φορά. Να φτιάξει αυτό, δεν πα καλά. Μπορώ, αλλά θα πρέπει να μου πάρετε τα υλικά. Τόστ στην καλύτερη είναι αυτό. Τόστ και στην καλύτερη. Και βάλε δύο κρεπούλες γλυκές έτσι. Οκ, okay, έτσι γλυκές. Πε, βάλε ό,τι θέλει μέσα. Κάτι να πιει. Ένα πιο κάτι. Μια σοδούλα γιατί θα είναι βαριά όλα μια αυτά. Μια σοδούλα, κάτι άλλο. Και μια μπυρίτσα. Και μια μπυρίτσα, οκ. Ταμίρ, επόμενο. Εγώ θέλω μια barbecue, πίτσα. Με κοτόπουλο άψητο και άβραστο. Γιατί άψητο και άβραστο. Ομό δηλαδή. Έτσι το τρώγω. Κοτόπουλο. Ομό. Θα πάθεις okay. Τίποτα. Εγώ ολόκληρο το κοτόπουλο πάνω, έτσι. Κατάλαβα. Πάνω στην πίτσα. Α, κάτι άλλο. Κάτι να πιω, ε. Περίμενε, δηλαδή πώς βάζουμε το κοτόπουλο με τις πατάτες στο φούρνο. Ναι. Που κουμπάει το κοτόπουλο πάνω στις πατάτες. Ναι. Εσύ θες να κουμπάει απλά πάνω στην πίτσα. Την πίτσα. Ωραία. Okay. Και barbecue sauce. Barbecue sauce όλο παντού. Και μέσα στο κοτόπουλο γέμιση barbecue. Εντάξει, έγινε. Να το ανοίγω έτσι και να τρέχει barbecue. Εντάξει, ομό όμως. Ομό. Εντάξει, οκ. Ομό είναι το όριο. Δεν τα εμπιστεύομαι ότι τα ψήνουν και τέτοια. Μπορεί να είναι χαλασμένο και να στο ψήσουν. Το ξέρει εσύ. Ενώ ομό, ξέρει αν είναι χαλασμένο, θα μυρίζει. Κάτι άλλο. Κάτι να πιω, δεν ξέρω, κάτι να χωνέψω. Αφεντικό, τι να πάρω να χωνέψω. Να πάρει μια σόδα και μια μπυρίτσα μετά για να σβήσει. Όχι, όχι, δεν θέλω μπυρά γιατί θα πετώσω. Από τι θέλει να πάμε για ύπνο μετά. Μια σοδούλα και τρία εσπρεστάκια με δύο Jägermeister. Οκ. Εντάξει. Τα Jägermeister με τα εσπρέσο όλα μαζί. Μπουκάλι. Ωραία. Εντάξει, έγινε. Αφεντικό τον Κινέζο δεν τον ρωτάμε. Δεν τρώει αυτός, κάνει δίαιτα λέει. Δεν τρώει αυτός, τρώει μόνο ρύζι. Είναι εδώ και είναι έτοιμος να πουλήσει το ροκανίδι. Εντάξει. Πόση ποσότητα έχεις μέσα πριν πουλήσει. 15.000 νομίζω είναι η Καναδέα. 15 παίρνει. Ωραία. Ωραία. 4.500. Εντάξει. Βάλω παίρνει 60, βάλε επί 4. Μήπως είναι πιο worth. Αν πεις εντάξει, πόσους κρόμους να πήρε τώρα αυτό για να φούλαρε. Για να βγάλει 15.000. Ναι, δεν όχι ξέρω. Πάρα πολύ. Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν έχω δει καθόλου. Πολύ πιθανό να είναι τα ξύλα καλύτερο, όχι τώρα. Θα δούμε. Ναι. Τα μην πάντως άκουσε την πιλώση και μετά θα πηγαίνεις. Τώρα βρήκες ευκαιρία, ε, που έχεις μεγαλύτερο φορτηγό από μένα. Γιατί μου κάνεις μαγκές της πριν. Το... Εγώ τα μέρη δεν ξεχνάει αυτά, να ξέρεις. Τώρα τα πήρα κρανίο. Κάτσε κάτω, ρε. Είναι ακλάτη. Δεν μπορώ να σου κάνω τίποτα. Με αυτό. Δεν μπορώ να σου κάνω τίποτα. Μπορείς να με πιάσεις. Κάτσε να δω, περίμενε. Αν μπορείς να με πιάσεις. Για να σε περάσω μπορώ. Δεν πάει στην ανηφόρα. Πάει το δικό μου όμως. Έχει πιο πολύ ροπή το δικό σου, είναι δίχρονο. Κύριε. Εγώ βλέπω κινηζάω πάλι πρώτο. Ήρθα, αφεντικό! Καλώς τον να. Καλώς τον να. Πάλι δεύτερος βγήκες. Ωραίος. Ωραίος. Έλα, αφεντικό! Πάμε τόχις. Τώρα ανάποδο. Ανάποδο κατευθείαν και μπροστά το γκάζι. Αυτό είναι. Τόχι, 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 τόχι. Ανάποδο τόχι. Και μπροστά το γκάζι, ρε. Μου δίνεις οδηγίες. Ναι. Αφεντικό, περίμενε, έρχομαι. Για έλα. Όχι, γύρισε. Γύρισες. Πήγαμε ξανά μπατάρι ο άλλος. Όχι, αμάτησα. Αφεντικό. Έλα, γόνι μου. Κοίτα. Ξεκινήσαμε πόσο. Όχι, εδώ σε μένα.
400 και έχουμε βγάλει 250 χιλιάρικα, ξέρω, 300. Και χαλάσαμε και για τα μηχανήματα, ε! Χαλάσαμε, ήμασταν νομίζω 480 κάπου εκεί, 490. Η σόγια μας έδωσε 80-90 χιλιάρικα. 88 χιλιάρικα θυμάμαι μας έδωσε. Άρα είσαι ευχαριστημένος. Εντάξει, κοίταξε, κάποιοι είναι χρωστούμενα. Καλά είμαστε, καλά είμαστε όμως. Μην αγχώνεστε για τα οικονομικά, μη σας νοιάζουν εσάς τα οικονομικά. Μάγκες, αφήστε τα πάνω μου. Αφού το λες εσύ, τότε θα τα αφήσουμε έτσι, πάνω μπράβο. Πόπο ήχος είναι, βοσανιστικός. Αφεντικό, δεν ξέρω για εσάς, έχω πάει να ράξω την πισίνα. Πες ναι. Τι να πεις, θα πάμε. Πάμε, πάμε σιγά σιγά στην πισίνα. Παιχτούρες, φτάσαμε στο τέλος του επεισοδίου, ελπίζουμε να σας άρεσε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Κάντε like και να σας άρεσε φυσικά. Δώστε μας ιδέες για το τι θα θέλετε να δείτε στη συνέχεια της φάρμας. Έχουν μείνει και άλλα δέντρα. Να τα κάνουμε κορμούς, να τα αφήσουμε σαν κορμούς ή να τα κάνουμε πριονίδι. Πείτε μας, βοηθήστε μας, τι συμφέρει περισσότερο, πιστεύετε εσείς. Και αυτά από εμάς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια χαρά σε όλους. Καρλίτο, έλα εδώ! Έρχομαι, πάνω να βάλω μαγιό. Γεια χαρά, μάγκες! Γεια χαρά, μάγκες! Γεια χαρά!